Κυρίες και κύριοι, το δείξαμε χθες, το δείχνουμε και σήμερα, διότι το αξιολογούμε ως εξαιρετικά σοβαρό. Αφορά το διαδίκτυο και ένα καινούριο παιχνίδι που μας έχει έρθει από το εξωτερικό. Δεν έχει έρθει στην Ελλάδα ακόμη ευτυχώς, αλλά έχει έρθει στην Ευρώπη. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, κυρίως για τα παιδιά μας. Δεν ξέρω ποιος ανώμαλος νους, ποιο ανώμαλο κεφάλι σκέφτηκε κάτι τέτοιο. 50 μέρες παίζει στο παιχνίδι και το τελικό αποτέλεσμα ποιο είναι, να οδηγήσουν τον παίκτη στην αυτοκτονία. Και δυστυχώς έχουμε και θύματα. Είναι κοντά μας λοιπόν από το τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος ο ψυχολόγος που θα μας βοηθήσει όλους τους γονείς και όλους τους υπόλοιπους να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε για να προστατευτούμε. Πάμε να δούμε το βίντεο για το τι αφορά το παιχνίδι, λέγεται Μπλε Φάλαινα. Πάμε να το δούμε και ερχόμαστε να μας εξηγήσει περισσότερα. Ακραίες δοκιμασίες, αυτοτραυματισμοί και μια διαδικτυακή παγίδα με έναν και μοναδικό στόχο, να οδηγήσει εφήβους στο θάνατο. Δεν πρόκειται για το σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας, αλλά για ένα επικίνδυνο φαινόμενο που εξαπλώνεται ραγδαία μέσω διαδικτύου και μετράει ήδη αρκετά θύματα. Ουσιαστικά το παιχνίδι είναι ομάδες ανθρώπων όπου σκοπό έχουν να οδηγήσουν τα παιδιά σε αυτοκτονία. Τους βάζουν σε μια διαδικασία ερωτήσεων και η τελική τους αποστολή είναι να αυτοκτονήσουν. Συμβαίνει στην Ρωσία, έχει ακουστεί στην Αγγλία. Ευτυχώς στη χώρα μας ακόμα δεν έχουμε καμία τέτοια περίπτωση. Το αρρωστημένο παιχνίδι που ξεκίνησε από τη Ρωσία κυκλοφορεί μόνο σε στενούς κύκλους, σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η πρόκληση της Μπλε Φάλαινας είναι μια σειρά δοκιμασιών που εξελίσσονται σε διάρκεια 50 ημερών. Οι οδηγίες για τις σκοτεινές αποστολές δίνονται από ανώνυμους εντολείς, ενώ την τελευταία μέρα οι έφηβοι συμμετέχοντες καλούνται να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Το φαινόμενο της προτροπής σε αυτοκτονία είναι πολλά χρόνια στο διαδίκτυο και σε διάφορες μορφές, όπως το παιχνίδι του πυγμού, όπως παιχνίδια αποστολών. Σε κάθε περίπτωση απευθύνονται σε παιδιά που έχουν σοβαρά θέματα ψυχολογικά. Μεταξύ των δοκιμασιών που οι εγκέφαλοι του φωνικού παιχνιδιού προτρέπουν τους εφήβους να περάσουν, είναι να χαράξουν στο χέρι τους λέξεις ή το σχήμα μιας φάλαινας. Ήδη στη Ρωσία, δύο νεαρά κορίτσια, η 15χρονη Γιούλια Κωνσταντίνοβα και η 16χρονη Βερόνικα Βαλκόβα, βρήκαν τραγικό θάνατο όταν βούτυξαν στο κενό από την ταράτσα ψηλών κτηρίων. Στην τελευταία ανάρτησή της, η 15χρονη Κωνσταντίνοβα είχε τη φωτογραφία μιας μπλε φάλαινας και ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα. Είναι σπάνιο, θα έλεγα, να δούμε ένα παιδί το οποίο δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα ξαφνικά να μπαίνει στη διαδικασία. Άρα λοιπόν οι γονείς πρέπει να δουν πώς συμπεριφέρονται τα παιδιά τους γενικά πέρα από το μένα παιχνίδι. Το που χρειάζεται και αντιλαμβάνονται αλλαγή συμπεριφοράς, τότε μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από ειδικούς. Σε ανακοίνωσή του, το Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το αυτοκαταστροφικό παιχνίδι, καλώντας τους γονείς να επαγρυπνούν και σε περίπτωση που υποπτευθούν πως το παιδί του σχεδιάζει να προβεί στη δοκιμασία της Μπλε Φάλαινας ή σε κάποια αντίστοιχη να ενημερώσουν άμεσα τις αρχές. Λοιπόν, όπως είδαμε στο βίντεο της Ντέμης της Ντάβαρη, υπάρχει ένα θέμα και κοντά μας είναι ο κύριος Γιώργος Νάκος, είναι ψυχολόγος της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Για να το δούμε λίγο καλύτερα. Βεβαίως. Λοιπόν, είναι έτσι όπως παρουσιάζεται ένα επικίνδυνο παιχνίδι που έχει οδηγήσει ήδη κάποια παιδιά στη Ρωσία στην αυτοκτονία. Είναι λοιπόν ένα φαινόμενο το οποίο επικρατεί τα τελευταία δύο χρόνια. Ας δώσουμε όμως περισσότερες λεπτομέρειες τι ακριβώς συμβαίνει. Παρακαλώ. Πριν δύο χρόνια συνέβη μία αυτοκτονία μιας νεαρής κοπέλας, η οποία έδωσε τέλος στη ζωή της. Mm-hmm. Μέσα λοιπόν ενός ρώσικου μέσου κοινωνικής δικτύωσης, υπήρχαν ορισμένα γκρουπ τα οποία συσχέτισαν την αυτοκτονία της νεαρής κοπέλας με κάποιο παιχνίδι. Λίγο αργότερα, καθώς λοιπόν περάσαν οι μήνες και μετά από δημοσιεύματα που υπήρξανε, ότι υπάρχουν κάποια λεγόμενα pressure groups, κάποια groups που οθούν τους νέους σε αυτοτραυματισμούς, σε απόπειρας αυτοκτονίες, δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το θέμα. Πριν λίγο καιρό, το Φεβρουάριο του 2017, είχαμε και δύο αυτοκτονίες δύο νεαρών κοπέλων της ηλικίας 14-15, πάλι στη Ρωσία, σε αυτές τις χώρες, πάλι μέσα από αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου φάνηκε πώς η μία κοπέλα ανάρτησε μία από τις τελευταίες της δημοσίευσης, ήταν μία μπλε φάλαινα. Ναι. Έτσι λοιπόν ακούστηκε ότι και αναφέρθηκε πως η συγκεκριμένη κοπέλα έπαιζε αυτό το παιχνίδι. Εκεί για πρώτη φορά ακούστηκε, όχι από την πρώτη αυτοκτονία προδιετίας. Από την πρώτη αυτοκτονία αναφέρθηκε πως υπάρχει η ενασχόληση, όπως ακριβώς βλέπω, η ενασχόληση των παιδιών με τέτοια είδους παιχνίδια. Μάλιστα.
Ο σκοπός λοιπόν της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και της Ελληνικής Αστυνομίας δεν είναι μόνο να αναφερθούμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο ονομάζεται Μπλε Φάλαινα, ή σε κάποιες λίγες μέρες μπορεί να ονομαστεί σε κάποιο άλλο παιχνίδι. Κόκκινη φώκια, δεν ξέρω εγώ τι είναι, οτιδήποτε. Και αν υπάρχει το παιχνίδι, υπάρχει σε αυτή τη μορφή, ή κάποιοι μπαίνουν και χακάρουν με κάποιο τρόπο, καθιστούν κάποιο λογισμικό. Γιατί κάτι τέτοια άκουγα και από τα παιδιά. Θα σας πω το πρώτο. Εμείς σας πούμε, συμμετέχουμε, το μάθαμε και εγώ και ο Κωστής από τα παιδιά μας. Εμένα η κόρη μου πάει πρώτη γυμνασίου και μου το ανέφερε προχθές και λέω, δεν έδωσα μεγάλη βαρύτητα. Και μετά μπήκα και είδα τα δημοσιεύματα και τη δική σας ανακοίνωση και λέω, κάτι γίνεται. Και ω ψυχολόγο, ήθελα να μας πείτε και αν είναι καλό να μας λένε τα παιδιά για αυτά που βλέπουν, ακούνε, συζητάνε και από το διαδίκτυο με τους γονείς. Που μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε όλα, έτσι. Καταρχήν, θα σας πω πάνω σε αυτό που με ρωτήσατε να ρίξω από το τελευταίο, ότι σαν Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχουμε πάρα πολλούς γονείς, πάρα πολλά παιδιά που επικοινωνούν μαζί μας και μας ρωτάνε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να προστατευτούμε εμείς. Εσείς λοιπόν που είσαστε της δίωξης, ποιο είναι το πρόγραμμα που μπορούμε να κατεβάσουμε και να χρησιμοποιήσουμε, το λεγόμενο firewall, φίλτρο. Ξέρετε ποια είναι η απάντηση? Η επικοινωνία. Η επικοινωνία. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Επικοινωνία... Πάνω από τα παιδιά σας. Πάνω από τα παιδιά σας, πάνω από τα παιδιά σας. Δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι ψυχολόγος. Νομίζω ότι αυτό είναι η καλύτερη λύση. Αυτό να έχεις την αίσθηση να το του τι γίνεται. Μπορείτε να το διαπιστώσετε και από τις ιστοσελίδες που υπάρχουν, και το Cyber Alert και το Cyber Kid. Έτσι. Και επίσης όλες τις ημερίδες που πραγματοποιούμε σε όλη την Ελλάδα, ότι αυτό είναι το μοτίβο. Η επικοινωνία είναι αλφα το ωμέγα. Σώζει. Αλλά στο πρόγραμμα αυτό που λέγαμε το παιχνίδι, πώς γίνεται και μπλέκει το παιδί σε τέτοιες καταστάσεις? Λοιπόν, καταρχήν ξέρετε ότι οι νέοι, οι έφηβοι, λόγω της περιέργειας, λόγω της επικινδυνότητας, λόγω το γεγονός ότι δεν θέλουν να γνωρίζουν τον κίνδυνο, η άγνοια κινδύνου όπως λέμε, θέλουν να ρισκάρουν και θέλουν να δοκιμάσουν. Η παραφιλολογία λοιπόν ότι... τα πλάνα που κάποιος ρισκάρει πάρα πολύ και γι' αυτό ξαφνιάστηκα. Ναι, η πρόκληση κάποιου φίλου, συμμαθητή, συμφοιτητή, αν μπορείς εσύ να το κάνεις ή όχι, δίνει πάτημα στον νέο, στα νέα παιδιά. Προκαλεί να μπορέσουν να δεχτούν τις οποιοδήποτε προσκλήσεις. Είναι ένα πιο επικίνδυνο παιχνίδι του θάρρους, που παίζει ένα παιδί σε πιο απλές μορφές. Συγκεκριμένα λοιπόν για αυτό το παιχνίδι, αυτό που εικάζεται είναι... Να σταθούμε λίγο σε αυτό το παιχνίδι. Ότι... Είναι αυτό που λένε... κύριε Νάκο, δηλαδή ότι για 50 μέρες σου βάζουν διάφορες δοκιμασίες, εδώ και είναι τώρα αποτρόπαιο, αλλά καλό είναι κάποιες εικόνες να τις βλέπουμε κατάματα. Υποτίθεται ότι κάποιο παιδί έχει υποχρεωθεί να κάνει με χάραξη στο δέρμα του την μπλε φάλαινα. Τη φάλαινα, τέλος πάντων. Σου προτείνει κάποια, κάποια πράγματα. Στην αρχή απλά, δηλαδή πήγαινε τώρα και πες καλή μέρα στο δωμάτιο των, παιδιών, των γονιών σου. Ένα πράγμα την ημέρα που όμως στις 50 μέρες κλιμακώνεται ο κίνδυνος μέχρι της αυτοκτονίας. Αυτό που εικάζεται, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν, είναι πως από τη στιγμή που ο χρήστης δεχτεί από τον administrator, τον ονομάζουμε τον curator, τον αρχικό διαχειριστή, ότι θα συμμετέχει στο παιχνίδι, κάθε μέρα για 50 μέρες υπάρχει μία πρόκληση, η οποία μπορεί να είναι από το να ξυπνήσεις στα χαράματα, να αρχίσεις να χαρακώνεις τον εαυτό σου σε διάφορα μέρη του σώματός σου, είτε είναι κάποια αρχικά, είτε είναι κάποια σχήματα όπως η μπλε φάλαινα, και ως τελευταία μέρα πια είναι να βάλεις τέλος στη ζωή σου. Ερώτηση αυτό... λοιπόν τώρα, γιατί μιλάμε για εξωφρενικά πράγματα. Παρακαλώ. Διαβάζοντας τη διαδικασία, λέει ότι αν μπεις, δεν μπορείς να ξαναβγείς. Σε αναγκάζει. Εγώ σας λέω ότι κάποιο παιδί έκανε τέλος πάντων, την κίνηση και μπήκε, να μην τη χαρακτηρίσω. Δεν μπορεί να ξαναβγεί μετά. Τι προσωπικά δεδομένα του κλέβουν και του εκβιάζουν? Καταρχήν, δεν υπάρχει εξακριβωμένο περιστατικό που έχει συμβεί αυτό στην Ελλάδα όσο αφορά το εξωτερικό. Ναι. Υπάρχει συσχετισμός γεγονότων. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, όπως αναφέραμε πριν με τις δύο κοπέλες, μία από τις κοπέλες ανέβασε τη φωτογραφία της μπλε φάλαινας, είπε ότι τέλος. Ναι, ναι. Και όλα τα groups συσχέτισαν μάλλον τον θάνατό της, την αυτοκτονία της, με αυτό το παιχνίδι. Αν μου επιτρέπετε, εσείς από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχετε μπει, έχετε ακολουθήσει τις διαδικασίες του παιχνιδιού να δείτε πού πάει και πού δεν πάει? Καταρχήν, όπως σας είπα, δεν υπάρχει καταγεγραμμένο περιστατικό στην Ελλάδα. Ναι, αυτό είναι ο σκοπός της δίωξης είναι να ενημερώσει τους γονείς, όχι μόνο για το συγκεκριμένο, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια και τα επόμενα που μπορεί να προκύψουν. Αλλά αυτό σαν τι παιχνίδι περιγράφεται? Σαν κάποιο που το κατεβάζει στο κινητό σου, το κατεβάζω και εγώ, το βλέπουμε εδώ και το δείχνουμε, ή μπαίνει στον υπολογιστή, ή μπαίνει σε κάποια κοινότητα, και η κοινότητα κάτι κάνει και δεν το βλέπουμε εμείς απ' έξω, αλλά το κάνουν μόνοι τους? Στην αρχή ακουγόταν μια εφαρμογή, η οποία δεν υπάρχει.
Επίσης, κάποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήδη έχουν προβεί σε ενέργειες όταν ανεβάσεις αυτές τις λέξεις, το Blue Whale, το hashtag. Στο COVID. Όχι μόνο απλά το COVID. Έχει και ένα κείμενο το οποίο αναφέρει πώς. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίσεις, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας. Α, παραπέμπει και. Αυτό λοιπόν που έχει σημειωθεί είναι ότι υπάρχουν αυτά τα ορισμένα group. Έχουν γίνει στο εξωτερικό κάποιες συλλήψεις παρόμοιων, κάποιες συλλήψεις διαχειριστών παρόμοιων group, το οποίο τι έγινε. Οι διαχειριστές αυτών group ήθελαν να αναγκάσουν τα παιδιά να προβούν σε κάποιες ενέργειες, όπως σας είπα, χαρακώματα, αυτοτραυματισμούς. Στη σύλληψή τους, στην κατάθεσή τους, ανέφεραν ότι ο σκοπός μας ήταν απλά να αυξήσουμε την κυκλοφορία του site μας. Για όνομα του Θεού, το traffic μας. Παναγίες, γιατί πολύ απλά μπορεί να προσελκύσουμε και περισσότερα άτομα. Τι λέτε τώρα. Και περισσότερα likes, όμως είναι πραγματικότητα. Κάνοντας κάτι extreme, δηλαδή δημιουργώντας ή πουλώντας πόνο, να πούνε ότι ξαφνικά αυτός γίνεται ήταν, πιο cult αυτό το site, η επισκεψιμότητα αυξάνει. Αυτό ήταν ο αυτοσκοπός τους. Μάλιστα. Δεν ξέρω αυτό. Εγώ διάβασα, δεν ξέρω και αν ισχύει, ότι κάποιο από τους συλληφθέντες που φέρε το να είναι διαχειριστής είπε ότι υπάρχουν πολλοί τρελοί εκεί έξω. Καλύτερα να έρθουν σε εμάς και μέσω. Γιατί σε εμάς θα έρθουν τρελοί αφού έρχονται να αυτοτραυματιστούν και να αυτοκτονήσουν. Καλύτερα να έρθουν σε εμάς και να φτάσουν στο σημείο να αυτοκτονήσουν παρά να είναι εκεί έξω με ένα φορτικό και να σκοτώσουν όλους τους ανθρώπους. Και να γίνει μια εξυγνίαση της κοινωνίας. Όπως πολύ. Ο εξαγνιστής, όπως το λένε. Ισχυριστήκαμε από αυτό το κομμάτι. Ο δικαιωτής και ο εντός εισαγωγικών. Συνελήφθη διαχειριστής και υποστήριξε αυτό το πράγμα. Ότι ήρθαμε εμείς να κάνουμε την κάθαρση στην κοινωνία από τους τρελούς. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, δεν υπάρχουν επιβεβαιώνουν πληροφορίες για περιστατικά στην Ελλάδα κατά κύριο λόγο. Ξεκάθαρο. Και στο εξωτερικό, σε όποιες χώρες ήδη έχει κυκλοφορήσει, είτε στην Αγγλία, είτε είναι στη Γαλλία, είτε είναι ακόμα στην Ισπανία, είναι ανακοίνωση των αρχών. Ωραία. Παρακαλούμε τους γονείς να προσέξουν. Να κλείσουμε. Παρακαλώ. Τι συμβουλές δίνετε στους γονείς, στους Έλληνες που μας παρακολουθούν, σε όσους μας παρακολουθούν στην Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, ενώ δεν έχει έρθει το παιχνίδι στη χώρα μας, σε ομογενείς που μας βλέπουν σε άλλες χώρες, θα το δούμε αλλιώς. Τι να κάνουν, πού να τηλεφωνήσουν, πού να απευθυνθούν, αν κάτι περίεργο δουν, όχι μόνο για αυτό το παιχνίδι, βεβαίως, γενικότερα. Για οποιαδήποτε καταγγελία, ο κάθε πολίτης μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Υπάρχει ένα 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο, το Cyber Alert, μάλιστα, το 11188. 11-188. Ακόμα και email στο CCU, cybercrimeunit.gov.gr. Και γονείς και παιδιά μπορούν. Και γονείς και δηλαδή παιδιά. Μπορεί ένα παιδί να μην έχει την πρόσβαση στην οικογένεια και να θέλει να το πει κάπου αλλού. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα, εμείς συνιστούμε. Καταρχήν, όχι πανικό. Δεν υπάρχει λόγος να κινδυνολογούμε. Θέλει πολύ μεγάλη ψυχραιμία και επικοινωνία. Επικοινωνία των παιδιών με τους γονείς. Επικοινωνία των παιδιών στο σχολείο μέσα, στους καθηγητές, σε άτομα που εμπιστεύονται από το οικογενειακό περιβάλλον. Θα σας πει, κλείνοντας κύριε Νάκο, εγώ δεν το κατέχω τις τεχνολογίες, δεν ξέρω αν χειρίζω αυτά τα μαραφέτια όπως θα πούν και δεν ελέγχω το παιδί μου τι κάνει, τι θα του λέγατε. Βεβαίως. Το ότι υπάρχει τεχνολογικό χάσμα, αυτό είναι δεδομένο. Ξεκάθαρα. Με αυτή την ευκαιρία λοιπόν δίνεται το πάτημα στους γονείς να έρθουν πιο κοντά με τα παιδιά, να ασχοληθούν, να περάσουν ποιοτικό χρόνο. Τι ακριβώς συμβαίνει. Θα σας πω ποιο είναι και ένα μεγάλο ζήτημα. Πολλές φορές ρωτάτε τα παιδιά σας πώς πήγε στο σχολείο, πώς πήγαν τα μαθήματα, πώς πήγε το φροντιστήριο. Δεν ρωτάμε όμως μια σημαντική ερώτηση. Πώς είσαι εσύ. Ναι. Πώς είσαι σήμερα. Πώς είσαι εσύ. Σημαντικό. Αυτό. Ωραία μας τα πάτε. Να το ξανακανονίσουμε γιατί υπάρχουν πολλά τέτοιου είδους ζητήματα και νομίζω ότι όλοι μας και εμείς και όσοι μας παρακολουθούν μαθαίνουμε. Και μαθαίνοντας κάτι καλό βγάζεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, σε λίγο κοντά μας θα επιστρέψουμε στο κομμάτι της πολιτικής. Η κυρία Καρακώστα από το ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλα από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Γεωργιάδης από την Ένωση Κεντρών. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε να τους υποδεχθούμε.